Είμαι από το Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Πιερίας Χαλκιδικής. Πριν κάμποσες εβδομάδες, μέσα από την αντιπαράθεση από τις τοποθετήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που παρακολουθούσαμε, ήρθε υπόψη μας, σε μέλη του σωματείου μας, σε μέλη του συνδικάτου μας, που μένουν και στην περιοχή, η περίπτωση εδώ πέρα. Περίπτωση που οι νεότεροι μάθαμε αργότερα ότι χρονίζει και ούτω καθεξής, και ότι τελευταία με τις αποφάσεις αυτές που πάρθηκαν στο επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου πάει να δοθεί χαριστική βολή. Η εκτίμησή μας είναι ότι τα σωματεία, οι φορείς, συνολικά οι σύλλογοι του εργατικού κινήματος, του λαϊκού κινήματος, δεν είναι να παίρνουν θέσεις μόνο για τους μισθούς, μόνο για τα ασφαλιστικά, αλλά συνολικά για όλα τα ζητήματα που καθορίζουν τελικά τη ζωή μας, τη ζωή των οικογένειών μας, τη ζωή των παιδιών μας και ούτω καθεξής. Και αναπτύσσεται τέτοια δραστηριότητα από σωματεία που έχουν τέτοιο προσανατολισμό. Θεωρούμε δε ότι έτσι υπάρχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, ότι δεν καλούμαστε προκειμένου να παλέψουμε για τη γειτονιά μας, για την περιοχή μας, για τη ζωή μας, δεν καλούμαστε να στοιχηθούμε σόν και καλά, ούτε πίσω από μια παράταξη. Καταλαβαίνετε. Μπορούμε μέσα από τους φορείς μας, εκεί που έτσι κι αλλιώς συμμετέχουμε όλοι και πρέπει να συμμετέχουμε όλοι, να παλεύουμε ενωμένα για τα προβλήματά μας, για τα δικαιώματά μας. Με αυτή την έννοια, θεωρούμε καλό πρώτο βήμα τις αποφάσεις και άλλων ανάλογων φορέων που έχουν αναφορά εδώ πέρα και στη συνοικία της Χαριλάου, να πάρουμε από κοινού αποφάσεις προκειμένου να υπερασπιστούμε, θα έλεγε κανένας, το αυτονόητο. Στους ελάχιστους χώρους που έχουν απομείνει στην περιοχή και που έτσι κι αλλιώς εδώ και δεκαετίες είχαν χαρακτηριστεί για αυτό το λόγο, να παλέψουμε να γίνουν αυλές, να γίνουν νηπιαγωγεία, να γίνουν χώροι για αθλητισμό, για πολιτισμό, για την νεολαία και όχι να χτιστεί μια ακόμα πολυκατοικία που θα στερήσει και τις τελευταίες δυνατότητες εδώ τουλάχιστον στα οικοδομικά τετράγωνα που μαζευόμαστε και συζητάμε, για να μπορούν να ζήσουν και τα παιδιά και οι γονείς τους καλύτερα. Δεν θεωρούμε ότι αυτά τα ζητήματα πέφτουν από τον ουρανό, δεν θεωρούμε ότι είναι ζητήματα κακών χειρισμών ή γενικώς και αορίστως λανθασμένων αποφάσεων. Εμείς βλέπουμε, αυτή είναι η πείρα μας και μέσα από την πάλη μας στο εργατικό κίνημα, ότι οι ίδιες πολιτικές και διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις που χτυπάνε το ψωμί στο τραπέζι, που χτυπάνε τα δικαιώματα των μεγαλύτερων, που χτυπάνε ειδικά όλη αυτή την περίοδο το δικαίωμα του λαού να μπορεί να ζήσει κυριολεκτικά, να έχει πρόσβαση σε νοσοκομεία και σε υπηρεσίες υγείας, είναι αυτή η πολιτική που θέτει ουσιαστικά και τα σχολεία υπό διωγμό. Με αυτή την έννοια θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και το επόμενο διάστημα να ενημερώσουμε τα μέλη μας και νομίζουμε ότι και κάθε φορέα πρέπει να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο ώστε να αναπτυχθεί το πιο μεγάλο κίνημα εδώ πέρα στην περιοχή της Χαριλάου και όχι μόνο, που να βάλει με επίταση το ζήτημα. Πάρτε πίσω την απαράδεκτη απόφαση να δημιουργηθούν τώρα τα νηπιαγωγεία όπως ήταν προγραμματισμένα εδώ πέρα στο οικόπεδο, να δοθεί κρατική χρηματοδότηση έκτακτη από τον κρατικό προϋπολογισμό για αυτό το σκοπό. Παρότι μπορεί να φαίνεται ένα, ας το πούμε, απλό, τοπικό, αυτονόητο θα έλεγε κανένα ζήτημα, ήδη βλέπουμε ότι βρίσκουμε μπροστά μας θεούς και δαίμονες. Αν θέλετε, αυτό είναι μια ακόμα απόδειξη ότι για να παλέψεις και για το παραμικρό, από το πεζοδρόμιο κάτω από το σπίτι σου, από τον νηπιαγωγείο της γειτονιάς σου, χρειάζεται τελικά να βάλεις το στόχαστρο συνολικά τον αγώνα για μια ζωή
για τους ανθρώπους, για τους εργαζόμενους, για τις γυναίκες, για τους γονείς, για τα παιδιά, και όχι μια ζωή που όλα να τα μετράει με το πόσα κερδίζουμε από πλευράς κράτους ή από πλευράς μεγάλων συμφερόντων, μεγάλου κεφαλαίου, και αν μας συμφέρουν αυτές οι αποφάσεις.